Γεια σας αγαπητοί φίλοι, σας είπα από την πρώτη ώρα που το Ισραήλ φάνηκε ότι κερδίζει τη Χαμάς μέσα στη Γάζα, ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει εκεί, αλλά μόλις εξαρθρωθεί το τρομοκρατικό δίκτυο στη Λωρίδα της Γάζας, θα ακολουθήσει πόλεμος με το Ισραήλ, με τρομοκρατικές ενέργειες της Χαμάς που θα χτυπούν από άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής, όπως η Τουρκία, το Ιράν και το Κατάρ. Έχει και μεγάλα ποσά η ηγεσία της Χαμάς στην κατοχή της. Επίσης, σας είπα ότι το Ισραήλ δεν θα εξαλείψει την τρομοκρατία επί της Γάζας, αλλά θα τους κυνηγήσει όπου γης. Και όλα αυτά επιβεβαιώθηκαν, σας το έχουμε πει από την πρώτη ώρα. Τώρα η Τουρκία ξεσκεπάζεται πιο πολύ, αφού πηγές της ΜΙΤ και των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, που μίλησαν υποκαθεστώς ανωνυμία στο πρακτορείο Ανατολού, είπαν ότι έχουν προειδοποιήσει τους συνομιλητές τους για όσα γράφονται διεθνώς, ότι το Ισραήλ θα στοχοποιήσει μέλη της Χαμάς που ζουν εκτός Παλαιστίνης, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Οποιαδήποτε τέτοια κίνηση θα έχει σοβαρές συνέπειες, είπαν οι Τούρκοι, αφού σύμφωνα με το Ανατολού υπενθύμησαν ότι διάφορες μυστικές υπηρεσίες είχαν στο παρελθόν να πραγματοποιήσουν παράνομες δραστηριότητες στο τουρκικό έδαφος και ανάλογες επιχειρήσεις από οποιαδήποτε υπηρεσία δεν θα γίνουν ανεκτές. Σε κάθε περίπτωση, ο Ρόνερ Μπαρ, αρχηγός της ΣΥΜΠΕΘ, της Υπηρεσίας Πληροφοριών Εσωτερικής Ασφαλείας του Ισραήλ, σε ηχογραφημένη δήλωση που μεταδόθηκε χθες από το ΚΑΝ, Ισραηλινό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, είπε ότι είναι αποφασισμένοι να εξοντώσουν ηγέτες Χαμάς σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Κατάρ, της Τουρκίας και του Λιβάνου. Θα χρειαστούν μερικά χρόνια, αλλά θα είμαστε εκεί για να το κάνουμε, είπε ο Ισραηλινός αξιωματούχος Ρόνερ Μπαρ, αρχηγός της ΣΥΜΠΕΤ. Το Υπουργικό Συμβούλιο έθεσε ένα στόχο για εμάς να εξουδετερώσουμε τη Χαμάς και είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε. Αυτό είναι το μόναχό μας, λέει στις ηχογραφήσεις, υπενθυμίζοντας την πολυετή Ισραηλινή επιχείρηση για την εξόντωση των τρομοκρατών που ήταν υπεύθυνη για την επίθεση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 1972, όπου έχασαν τη ζωή τους 11 Ισραηλοί. Θα δούμε λοιπόν όχι μόνο πόλεμο Μοσάντ Χαμάς στο εξωτερικό, αλλά και πόλεμο Μοσάντ ΜΙΤ, και όποιος γνωρίζει την ισχύ της Μοσάντ δεν αμφιβάλλει για το ποιος θα είναι ο τελικός νικητής, ακόμα και όταν θα έχει να αντιμετωπίσει τόσο τη Χαμάς όσο και τους προστάτες της. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλή συνέχεια αγαπητοί φίλοι σε όλους.